Ομόφωνα ένοχο για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος και ρητορική μίσους, έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο Αιγίου το Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας Αμβρόσιο. Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι φυλάκιση 7 μηνών με αναστολή, καθώς αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Εάν είχα κατηγορία για ηθικά ή οικονομικά παραπτώματα, θα είχα τύψεις. Για την αγάπη του Θεού και για την δόξα του Θεού και φυλακή και μαρτύριο, αυτά είναι τα μεγάλα βραβεία που έχει κανείς αγωνιζόμενος για τον Χριστό. Τον Δεκέμβριο του 2015, σε ανάρτησή του στο προσωπικό του blog, ο Μητροπολίτης είπε μεταξύ άλλων: «Η ομοφιλοφιλία είναι εκτροπή από τους νόμους της φύσεως. Είναι κοινωνικό κακούργημα, είναι αμαρτία. Όσοι λοιπόν είτε τη βιώνουν είτε την υποστηρίζουν, δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Είναι αποβράσματα της κοινωνίας». Και συμπλήρωσε: «Λοιπόν, αυτούς τους ξεφτυλισμένους, φτύστε τους, αποδοκιμάστε τους, μαυρίστε τους. Δεν είναι άνθρωποι, είναι εκτρώματα της φύσεως». Όταν καλείς κάποιον σε βία και εξευτελισμό απέναντι σε κάποιους ανθρώπους, αυτό μπορεί να πάρει ποικίλες μορφές. Δεν ανάγκη να είναι το φτύστε τους ή το οτιδήποτε άλλο. Εδώ τους καλείς αυτούς να τους πετάξουν έξω από το κοινωνικό σώμα. Όταν λοιπόν αυτό το λέει αυτός που θεωρείται ότι είναι ο διαμεσολαβητής του Θεού και έχει ανθρώπους οι οποίοι τον ακολουθούν, τον ακούνε, μιλάει στην ψυχή τους. Μπορεί και τους χειραγωγεί. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί κανείς να το αφήσει. Εδώ ο νομοθέτης έχει κάνει μια επιλογή. Τι λέει? Ότι θέλω να το προλάβω αυτό. Πώς θα το προλάβω? Τιμωρώντας ενίοτε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και περιστάσεις, ακόμα και το λόγο. Φέρνει δηλαδή την ποινική προστασία ένα βήμα πριν. Για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι μία νίκη, καθότι είναι η πρώτη φορά που έχει πάρθει μία τέτοιου τύπου καταδικαστική απόφαση στα δικαστικά χρονικά και μάλιστα σε βάρος Μητροπολίτη. Η θρησκεία είναι εδώ για να μοιράζει αγάπη. Σίγουρα δεν είναι εδώ για να μοιράζει ούτε αναθέματα ούτε φτησήματα. Δεν δικάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν δικάζει η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σίγουρα όμως είναι μία μεγάλη νίκη μιας μερίδας συμπολιτών μας, Ελλήνων πολιτών, που κάποιοι τους θέλουν αόρατους. Οι συνήγοροι του Μητροπολίτη Αμβρόσιου δηλώνουν ότι θα προσφύγουν στον Άριο Πάγο με στόχο την αναίρεση της απόφασης.